Τίποτα νομίζουμε πιο ύπουλο δεν υπάρχει από το να προσπαθείς να πείσεις έναν ολόκληρο λαό να δεχτεί και να παραδώσει τον αμύθιτο πλούτο της χώρας του. Είτε πρόκειται για ορυκτό πλούτο, είτε πρόκειται για εργοστάσια σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, αλλά και κομβικούς για την ανάπτυξη της χώρας μας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι να αποκαλύψει αυτή την οπισθοδρόμηση το τσάκισμα των εργαζομένων, την καταστροφή του περιβάλλοντος, το βάθεμα της εξάρτησης της χώρας μας, να το αποκαλύψει αυτό δημόσιο συμφέρον. Αυτό αποτελεί πραγματικά απίθυμενο θράσος. Έχετε όλοι σας ως κυβερνήσεις αφαιρέσει από το λαό μας μια τις πιο σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη, για πρόοδο, για καλύτερη ζωή σε μια χώρα που έχει τα πάντα, πλούσιο υπέδαφος, σημαντικά μέσα παραγωγής, εργατοτεχνίτες, επιστήμονες, ερευνητές. Όλα δηλαδή όσα χρειάζεται για να λύσει τα σύγχρονα ζητήματα, να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του. Γίνανε όλα αυτά από καΐδια στα χέρια μιας χούφτας παράστων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Την επάρκεια σε ενέργεια πολυγνήτη για βιομηχανική και ατομική χρήση. Τη μετατρέψατε σε εξάρτηση από του ομίλου των ΑΠΕ. Πιο ακριβή ενέργεια για το λαό. Συντριβή τη Δυτική Μακεδονία. Τη δυνατότητα παραγωγή οχημάτων από την Έλβο τη μετατρέψατε σε εξάρτηση από το Ισραήλ. Τη δυνατότητα ανάπτυξη βιομηχανία πλάι στη Λάρκο, αλλά και τη ανάπτυξη δυνατότητα για ηλεκτροκίνηση, πάτε και αυτό να το μετατρέπετε σε εξάρτηση. Τη δυνατότητα τη χώρα μα για εξόρυξη πετρελαίου. Τη μετατρέψατε πριν την ώρα της, σε εξάρτηση από το ΤΑΛ, Exxon Mobil και τα ιδιωτικά ΕΛΠΕ. Παραδίδεται με την ανανέωση της σύμβασης με ακόμη χειρότερους όρους τον κλάδο της εξόρυξης, που έχει μεγάλη σημασία για τη συνολική παραγωγική δραστηριότητα. Η εξόρυξη στη Χαλκιδική έχει ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί αφορά εξόρυξη χρυσού. Ο χρυσός και η κατοχή του έχουν βαρύνουσα σημασία. Παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση αποθεμάτων, στο πόσο επηρεάζει τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής και την οικονομική ισχύ της χώρας. Είναι η αδιαφεσβήτη σημασία του για το διεθνές εμπόριο. Τόσο δημόσιο συμφέρον δεν αντέχεται πια. Αξιοποίηση και εξάντληση των αποθεμάτων χρυσού από την Ελντοράτου, τώρα ισογραμμή με κλοπή σημαντικού πόρου για την εργατική τάξη, στον ελληνικό λαό, τις επόμενες γενιές. Η αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για αντιαναπτυξιακές προκαταλήψεις και η διολίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη φάση της αριστερής αντιπολίτευσης με κατηγορηματική άρνηση στην επένδυση στη σημερινή ρεαλιστική του θέση προώθησης επένδυσης αποκαλύπτει το σχεδιασμένο εμπεγμό απέναντι στο λαό μας με καταμερισμένους ρόλους. Σε αυτή τη φάση, η συγκεκριμένη δραστηριότητα πέρα από την πραγματική κλοπή του πλούτου που ανήκει στο ελληνικό λαό λόγω της συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας των μεταλλευμάτων χρυσού που αξιοποιείται, δημιουργεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων και των κατοίκων και έχει έντονες αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Και το χειρότερο απ' όλα είναι οι συνθήκες εργασίας στις οποίες υποβάλλονται εργαζόμενοι, κυρίως εργολαβικοί. Ο κρατικός έλεγχος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Αφού όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις βάλετε το λιθαράκι σας στην απαξίωση και την υποστελέχωση της επιθεώρησης μεταλλείων. Με βάση τις καταγγελίες του σωματείου, διαπιστώνονται λυπή μέτρα ασφαλείας. Ούτε το γάλα δεν δίνονταν μέχρι πρώτη στους εργαζόμενους στα υπόγεια. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες εργασίας, με ελλειπή αερισμό στις υπόγειες του ΕΣ. Σε όχι επαρκώς υποστηριζόμενες το ΕΣ, με αυξημένο το κίνδυνο καταπτώσεων βράχων, με χαλασμένα συντήρητα μηχανήματα και εξοπλισμό, με μεγάλη εντατικοποίηση εργασίας κάτω από συνεχή πίεση για την αύξηση παραγωγής. Και σας παραθέτω χωρίς περιστροφές και χωρίς προσεγγίσεις τα πραγματικά αιτήματα που βάλανε μπροστά στις διεκδικήσεις και τους αγώνες αυτή την περίοδο. Τήρηση των κανόνων αερισμού στο υπόγειο μεταλλείο, των κανόνων ασφαλείας γεωτεχνικών μοντέλων για την υποστήριξη στο ΑΣ, καμιά απρεπή συμπεριφορά απειλή προς τον εργαζόμενο, διαλύματα χώρια ανάπαυσης στο υπόγειο και στην επιφάνεια, έλεγχος καυσαρίων των μηχανημάτων, ερκοντήσεων σε όλα τα μηχανήματα, δίκτυο επικοινωνίας μπροστά στα μέτωπα, ασύρματη σε όλες τις ομάδες εργαζομένων, εγκατάσταση τηλεφώνων έκτακτου ανάγκης σε όλα τα μέτωπα εργασίας, τακτική συντήρηση επισκευή των μηχανημάτων και των οχημάτων. Αν αναπάτωμα εργασίας να λειτουργεί μόνο ένα μηχάνημα την ίδια στιγμή. Επαρκή οχήματα για τη μεταφορά των εργαζομένων από και προς το υπόγειο. Τήρηση ωραρίων εργασίας, αναδρομικά γάλατα, λήψη μέτρων ενάντια στο COVID, προσλήψεις εργατικού και επιστημονικού προσωπικού, καμία απόλυση εργαζομένου, μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου. Τα διεκδικούν κυρίες και κύριοι των κυβερνήσεων όλα αυτά. Άρα δεν τα έχουν. Και ρωτάμε, είναι δυνατόν? Πού είμαστε? Στο μεσαίωνα? Τι είναι αυτό το έσχος να μην υπάρχει ο παραμικρός σεβασμός στην ζωή των εργαζομένων? Ποιον δηλαδή? Αυτόν στους οποίους οφείλονται τα πάντα. Αυτόν που από τα σπλάχνα της γης φέρουν στο φως ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Αυτόν που σε συνθήκες δουλειάς αντικειμενικά τους μικραίνουν την ίδια τους ζωή. Αυτούς λοιπόν, κράτος και εργοδοσία, δεν τους επιτρέπεται ούτε τα στοιχειώδη για την αποκατάσταση της υγείας τους. Και μετά πουλάτε και προστασία του περιβάλλοντος. Τους μόνους απαραίτητους για την κοινωνία και την οικονομία.
τους συμπεριφέρεστε σαν να είναι για πέταμα. Ενώ τους καπιταλιστές μετόχους παράστα που δεν έχουν πατήσει ούτε ένα λεπτό το πόδι τους στις στοές και στα εργοστάσια, τους πνίγεται στα κέρδη. Και το πολιτικό τους προσωπικό, τα κόμματά του δηλαδή, που νομοθετεί αυτή τη ληστεία του πλούτου, το αμείβεται και αυτό πολλαπλάσια. Από ποιον? Από τους μόνους που παράγουν. Έλεος. Από αυτά πρέπει να απαλλαγεί ο εργάτης και ο λαός μας συνολικά. Για να ζήσει και να απολαύσει όλα όσα παράγονται, όλα όσα του ανήκουν. Και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να φανταστεί. Οι αγώνες των εργαζομένων είναι στη δίκαιη, στη σωστή κατεύθυνση, οδηγούν σε αυτό το ξέφωτο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι με όλες τις δυνάμεις στο πλευρό τους μέχρι να γίνουν κατακτήσεις.